Δεν πρόκειται να μας ψηφίσει. Κύριε Πρόεδρε, να μου πείτε πότε θα βάλετε το χρόνο για να... Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Παρακαλώ. Όσοι ήταν να εξέλθουν, εξήλθαν. Κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στις 23 Μαΐου, εδώ στη Βουλή, ζήτησα τη διενέργεια άμεσων εκλογών, γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οδηγεί τη χώρα σε έναν επικίνδυνο δρόμο, σε αδιέξοδο. Έχει δικαίωμα ο ελληνικός λαός να αποφασίσει για το μέλλον του. Και δεν είναι δυνατόν να βρεθεί μπροστά σε τελεσμένα μέσα από τις δεσμεύσεις που εσείς αναλαμβάνετε ερήμην του. Έχει δικαίωμα να αποφασίσει αυτός και μόνο τους όρους και τις εγγυήσεις με τις οποίες θα βγει η χώρα από την κρίση. Έχει δικαίωμα να αποφασίσει ποιον επιτέλους εμπιστεύεται να είναι στο τιμόνι σε αυτή την πορεία. Και έχει δικαίωμα να διεκδικήσει ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο που θα έχει ευρύτερη συνένεση για να μην βρεθεί η χώρα ξανά μπροστά σε νέα αδιέξοδα και κινδύνους. Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι δεν εμπιστευόμαστε αυτή την κυβέρνηση. Δεν την εμπιστευόμαστε ούτε στην οικονομία, ούτε στους θεσμούς, ούτε στην κοινωνική πολιτική, ούτε στην ασφάλεια, ούτε στη διαπραγμάτευση, ούτε στα εθνικά θέματα, πουθενά και για κανένα θέμα. Οι συσχετισμοί στη Βουλή δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που γίνεται σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Είστε μια θλιβερή μειοψηφία. Η κυβέρνησή σας αποδεικνύεται και ανίκανη και επικίνδυνη. Δεν διαλύσατε μόνο το σήμερα. Ναρκοθετείτε το αύριο. Η περίφημη καθαρή έξοδος δεν είναι τίποτα άλλο από ένα τέταρτο μνημόνιο χωρίς χρήματα με την υπογραφή του κυρίου Τσίπρα. Θλιβερές οι επιδόσεις σας και στην ανάπτυξη, μαύρη τρύπα. Σε φυγή η νέα γενιά, τα καλύτερα μυαλά μας φεύγουν. Σε απόγνωση οι συνταξιούχοι. Αγρότες, επιστήμονες, επαγγελματίες γονατίζουν. Αφημένοι στην τύχη τους οι άνεργοι. Το κοινωνικό κράτος το υποκατέστησε η υπουργική φιλανθρωπία. Ολική επαναφορά του πελατειακού κράτους. Βολεύεται ημέτερους, εξαφανίζεται την αξιολόγηση και έχετε μια ιδιαίτερη αλλεργία στην αξιοκρατία και τώρα τελευταία και στην αυτοδιοίκηση. Βία και ανομία από κάθε λογής εγκληματικά στοιχεία απειλούν τη ζωή και την περιουσία των Έλληνων πολιτών με τη δική σας ανοχή. Οι καθεστωτικές λογικές επικρατούν παντού. Επιχειρείτε να ελέγξετε τη δικαιοσύνη, δηλητηριάζετε τη δημόσια ζωή, διχάζετε τον ελληνικό λαό και του στερείτε το μεγαλύτερο όπλο του για να αντιμετωπίσει την κρίση και αυτό δεν είναι άλλο από την ενότητά του. Είναι αυτονόητο ότι δεν εμπιστευόμαστε την κυβέρνηση, ειδικά στα εθνικά θέματα, όπου αποδεικνύεται ιδιαίτερα επικίνδυνη με διγλωσία, με προχειρότητα, με επιπολαιότητα και με αναποτελεσματικότητα. Την ώρα μάλιστα που η Ελλάδα και ο ελληνισμός αντιμετωπίζει υπαρκτές και κλιμακόμενες απειλές από την Τουρκία. Η Τουρκία ανοιχτά πλέον επικαλείται κυριαρχία σε βραχονισίδες. Οι Έλληνες αξιωματικοί εξακολουθούν να βρίσκονται φυλακισμένοι στην Αδριανούπολη χωρίς να υπάρχει καμία κατηγορία. Την ώρα που γύρω μας εξελίσσονται συγκρούσεις γεωπολιτικών συμφερόντων αλλά και δημιουργούνται σημαντικές ευκαιρίες για τη χώρα, εμείς προχωράμε χωρίς πηξίδα και χωρίς σχέδιο. Έχουμε μία κυβέρνηση σε αποδρομή που τι κάνει, υποτάσσεται στις πιέσεις
και επιχειρεί να κλείσει άρον-άρον εθνικά ζητήματα. Και εδώ θέλω να ανοίξω μία παρένθεση, γιατί θέλω να αναφερθώ στην ανακοίνωση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Ακούστε, εμείς σεβόμαστε τους συντρόφους μας στην Ευρώπη, αλλά δεν χρειάζονται υποδείξεις. Και θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τις τραυματικές εμπειρίες που υπάρχουν στη χώρα μας και στην ευρύτερη περιοχή. Έχουν πολλούς λόγους να χαίρονται για το γεγονός ότι υπάρχει συμφωνία. Όμως, για το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας θα μιλήσουμε εμείς, ο ελληνικός λαός και μόνο αυτός, γιατί εμάς αφορά και τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια βιώσιμη λύση προς όφελος των πολιτών, της ευρωπαϊκής τους προοπτικής και κυρίως τη σταθερότητα στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συγκυρία ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για τα εθνικά συμφέροντα. Η κυβέρνηση όμως δεν την αξιοποίησε. Οι χειρισμοί της στην υπόθεση με τα Σκόπια ήταν λανθασμένοι. Δεν επεδίωξαν ουσιαστικά κανένα διάλογο με τα άλλα κόμματα. Μπορούσαν να το έχουν κάνει. Μπορούσαν να έχουν διαμορφώσει μία εθνική γραμμή. Τι θα τους έδινε αυτό? Μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη για να φέρουν μια καλύτερη συμφωνία. Ζητήσαμε πάρα πολλές φορές τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Το αρνήθηκαν. Προχώρησαν μόνοι τους. Εγκρυπτώς τη διαπραγμάτευση. Και τώρα προχωρούν στην υπογραφή χωρίς να εξασφαλίσουν όχι ευρύτερη συνένεση, αλλά ούτε καν τη σύμφωνη γνώμη του συγκυβερνήτη τους. Είναι φανερό ότι ο κύριος Τσίπρας έχει όλη την ευθύνη για το αποτέλεσμα των επιλογών του, για αυτή τη συμφωνία, αλλά και για το διχασμό που έχει προκαλέσει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Εμείς σταθεροί στη θέση μας για μια βιώσιμη και αμοιβαία αποδεκτή λύση, με αντικειμενικότητα μιλήσαμε για τα θετικά της συμφωνίας, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύψαμε τα αρνητικά σημεία, τις γκρίζες ζώνες και τις παγίδες που περιλαμβάνει. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο δικός μας λόγος, οι δικές μας θέσεις δεν είναι στο ίδιο μήκος κύματος με το άκρητο ναι και τις τριαμβολογίες της κυβέρνησης. Υπενθυμίζω ότι μια μεγάλη μερίδα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ από το 1990 προ ΣΥΡΙΖΑ έχει στιγματίσει κάθε κινητοποίηση του ελληνισμού ως εθνικιστική πράξη. Και βέβαια κάθε εθνική διεκδίκηση για την ακύρωση του αλυτρωτισμού ως εθνικιστική διεκδίκηση. Αυτά τα στελέχη που σήμερα είναι κάποιοι υπουργοί, βουλευτές, δημόσιοι λειτουργοί, είναι προφανές ότι πρότειναν να δώσουμε τα πάντα στη Φυρώμη. Δηλαδή να δώσουμε αμαχητή τη γλώσσα και την εθνικότητα, σταθερή στη στάση τους. Και αγνόησαν ακόμα και τις καθαρές θέσεις και τη στεναρή στάση ηγετικών προσώπων της αριστεράς. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη με τις θέσεις και τις πρωτοβουλίες τους δεν επέτρεψαν διαχρονικά σε κανέναν να στιγματίσει το πατριωτικό αίσθημα των προοδευτικών Ελλήνων πολιτών. Δεν έχει καμία σχέση με το στίγμα της ακροδεξιάς και την πατριδοκαπηλεία. Και κάτι ακόμα. Οφείλουμε να σεβόμαστε τη φωνή των πολιτών, να κατανοούμε τις αγωνίες τους και βεβαίως να απομονώνουμε τις ακραίες φωνές. Δεν έχουν καμιά σχέση οι δημοκρατικοί πολίτες που καταθέτουν τα μηνύματά τους με την εθνικιστική ακροδεξιά και με τη ρατσιστική και φασιστική Χρυσή Αυγή. Όπως σας έχω ξαναπεί, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι της κυβέρνησης,
Έχετε μια πολιτική πρεσβειοπία. Δεν βλέπετε κοντά σας. Δεν βλέπετε δίπλα σας. Θέλω εδώ να καταδικάσω απερίφραστα την πρόκληση σε βάρος του πολιτεύματος από το βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Δεν δεχόμαστε ότι μπορεί να ήταν λάθος. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες και δεν μας αφορά καμία διαγραφή για τα μάτια του κόσμου. Το μήνυμα είναι ένα και δυνατό. Καμία ανοχή στους φασίστες και επιτέλους να προχωρήσει η δικαιοσύνη να κρίνει τα εγκλήματά τους, να αποδοθεί η δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η δική μας ψύχρεμη φωνή δεν έχει σχέση με τους αφορισμούς και τις καταστροφολογίες της Νέας Δημοκρατίας. Διαχρονικά, και τότε που οι Ιωνίοι ήταν καλύτεροι, εσείς κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, μέσα από τις λαθεμένες θέσεις, τις συνεχείς υπαναχωρήσεις, τις μεταμορφώσεις σας, μετατρέψατε τους εσωκομματικούς σας παραγμούς σε μια παρατεταμένη κρίση για το θέμα της Φυρών. Ο δικός μας λόγος δεν είναι στο ίδιο μήκος κύματος με το άκρητο όχι και τις αλόγιστες αρνήσεις από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με ακροδεξιό δελήριο διαφόρων στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στη Νέα Δημοκρατία σε αυτό το κρίσιμο εθνικό ζήτημα είναι όλοι μαζί, ενωμένοι, αν και αναφέρονται σε εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Όλοι μαζί και ανεύθυνοι βέβαια, γιατί ποτέ δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες που έχουν τις ιστορικές και διαχρονικές για το ζήτημα αυτό. Αν όμως κάποιος βάλει στη σειρά δηλώσεις, προτάσεις, πρωτοβουλίες και πράξεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αναλόγως βεβαίως με την εποχή, τότε καταλαβαίνει το αλαλούμ σε αυτή την παράταξη. Μια παράταξη μπαμπούσκα. Στο κυνήγι της εξουσίας και του κομματικού συμφέροντος, ο κύριος Μητσοτάκης με τις υπαναχωρήσεις του δεν συνέβαλε στη διαμόρφωση εθνικής γραμμής. Έδωσε έτσι το άλοθη στον κύριο Τσίπρα να πορευτεί μόνος του σε όλη την πορεία αυτής της διαπραγμάτευσης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η δική μας παράταξη, η δημοκρατική προοδευτική παράταξη, συνέβαλε καθοριστικά στις σχέσεις καλής γειτονίας με τη Φυρόμ. Είμαστε εμείς που συνομολογήσαμε το 1995 την ενδιάμεση συμφωνία. Μια συμφωνία που έδωσε τέλος στην όξυνση. Επέτρεψε το διάλογο. Άνοιξε το δρόμο για την οικονομική και εμπορική συνεργασία. Και βέβαια, κυρίως άνοιξε το δρόμο για την εξέβρεση μιας ολοκληρωμένης λύσης. Η ενδιάμεση συμφωνία απέτρεψε τα επικίνδυνα αδιέξοδα που με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο 90-93 είχαν δημιουργηθεί. Και βέβαια μην ξεχνά κανείς ότι ήταν η δική μας παράταξη το 2003 που άνοιξε το δρόμο της ευρωπαϊκής προοπτικής των Βαλκανίων. Σήμερα, στο κίνημα αλλαγής, όπως έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές, πιστεύουμε στη λύση. Αλλά όχι σε οποιαδήποτε λύση. Η συμφωνία που παρουσίασε η κυβέρνηση δεν αποτελεί ολοκληρωμένη λύση. Έχει θετικά σημεία, ναι, που ανταποκρίνονται στο πλαίσιο που εμείς έχουμε θέσει ώστε να επιληθεί το ζήτημα. Η υλοποίησή της όμως δεν εξαρτάται από την Ελλάδα, αλλά αποκλειστικά από τις ενέργειες της γειτονικής χώρας. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη αβεβαιότητα. Υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις που είναι άγνωστο εάν και πότε θα επιληθούν, ενώ οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε είναι άμεσες. Εκτός από τις αβεβαιότητες, υπάρχουν αρνητικά σημεία και προβλήματα που μπορεί να απομακρύνουν την προοπτική μιας βιώσιμης και εθνικά επωφελούς λύσης. Τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Ελλάδας συνδέονται με την αρμονική συνύπαρξη, με την οντότητα της Φυρών. Με την προϋπόθεση όμως ακύρωσης κάθε αλυτρωτικής
αναφοράς από τη μεριά τους. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η συμφωνία αυτή πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να βελτιωθεί πριν να είναι αργά. Δεν πρέπει να βιαστείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, να προχωρήσετε στις υπογραφές. Η βιασύνη σας άλλωστε οδήγησε στο να δεχτείτε να συζητήσετε ως λύση σε αυτή τη τόσο ευνοϊκή συγκυρία τη δημοκρατία του Ίλιντεν, και ήμασταν εμείς που βάλαμε τέλος σε αυτά τα σχέδιά σας. Δεν είναι κριτήριο για Έλληνα Πρωθυπουργό το άθροισμα των επένων από το εξωτερικό, αλλά η κατοχύρωση των εθνικών συμφερόντων. Γι' αυτό θα κριθείτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Αξιοποιήστε, κύριε Τσίπρα, τη στάση μας και διεκδικήστε επιτέλους να μπει τέλος στον αλυτρωτισμό των γειτόνων μας. Αυτό επιβάλλει το εθνικό καθήκον, έστω και την ίστατη ώρα. Επί της ουσίας μιλώντας, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, γιατί τα πράγματα είναι εντελώς συγκεκριμένα. Υπάρχουν τρία κυρίως σημεία που είναι ιδιαίτερα προβληματικά και πρέπει να αλλάξουν. Η αναθεώρηση του Συντάγματος των Σκοπίων πρέπει να περιλαμβάνει την προσαρμογή της εθνικότητας και της γλώσσας σύμφωνα με τη νέα ονομασία. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι το σημερινό Σύνταγμα της ΦΥΡΟΜ δεν προβλέπει μακεδονική εθνικότητα. Δεν μπορεί λοιπόν οι γείτονες να αναγνωρίζονται επίσημα από μας με τη σφραγίδα μας Μακεδονία και η γλώσσα να αναγνωρίζεται ως μακεδονική. Είναι σαφές ότι ανεξάρτητα από τις υποσημειώσεις, τις ερμηνείες και τους αστερίσκους, έτσι διατηρείται το πνεύμα και ο δυναμισμός του μακεδονισμού που αποτελεί το βασικό όχημα του αλυτρωτισμού σε βάρος της χώρας μας. Επιπλέον υπάρχει και ουσιαστικό πρόβλημα με τον συγχρονισμό των διαδικασιών. Η επιστολή πρόσκλησης για την ένταξη στο ΝΑΤΟ πρέπει να σταλεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τα Σκόπια, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν τετελεσμένα σε βάρος της χώρας μας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δυστυχώς για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι όταν διαπραγματεύεται ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να ανησυχούν όλοι οι Έλληνες. Στην προχθεσινή συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας, δήλωσε χαρούμενος και ευτυχής, λέγοντας ότι θα τον κρίνει η ιστορία για αυτή τη συμφωνία. Βεβαίως θα κριθεί από την ιστορία στο μέλλον, αλλά πριν από αυτό θα κληθεί στον παρόντα χρόνο, τώρα, από τον ελληνικό λαό. Φοβάται και αποφεύγει την έκφραση της λαϊκής βούλησης και τις εκλογές, γιατί ξέρει ότι εκεί στις εκλογές το όχι δεν μπορεί να το κάνει ναι. Το όχι του ελληνικού λαού δεν ξανααλλάζει μετά από αυτές τις εκλογές. Η ώρα λοιπόν της κρίσης πλησιάζει. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Έρχεται η ώρα του λαού και η καταδίκη και η δική σας και του συγκυβερνήτη σας που σας κρατά στην εξουσία σαν δεκανίκη θα είναι αμήλυπτη και βαριά.